Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Γούσια Σπύρος και δημοτικός σύμβουλος, για να μας κάνει μια μικρή δήλωση για το Λάπωβο. Κύριε Γούσια, σε 10 μέρες αρχίζει ο Λάπωβος. Τι καινοτομία υπάρχει σε σχέση με πέρυσι? Αυτό που έχω να πω για φέτος, για το Λάπωβο, το οποίο ξεκινάει σε 10 μέρες, ξεκινάει δηλαδή 7 Οκτωβρίου και τελειώνει 13 Οκτωβρίου, είναι ότι σε σχέση με πέρσι, πέρσι είχαμε κάνει μια μεγάλη τομή, είχαν φύγει μεγάλοι μεγαλοεργολάβοι που δούλευαν στο πανηγύρι. Καταφέραμε δηλαδή με λίγα λόγια να διώξουμε όλους τους μεγαλοεργολάβους και να το κάνουμε μόνοι μας σαν Δήμος στο πανηγύρι. Αναλάβαμε ένα μεγάλο κομμάτι, είναι το μόνο κομμάτι του Λαμπόβου το οποίο αυτή τη στιγμή είναι καθαρά εισπρακτικό για το Δήμο, είναι το μόνο έσοδο που ο Δήμος έχει. Και δεύτερον, είναι μια μεγάλη γιορτή και ένα μεγάλο πανηγύρι για την πόλη της Παραμυθιάς. Και όχι μόνο, ολόκληρης της Πρωτείας νομίζω. Πέρσι κάναμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, να συνδέσουμε το κομμάτι της πόλης της Παραμυθιάς με το κομμάτι που γίνεται ο Λάμποβος στη θέση Γαλατά. Πώς το συνδέσαμε? Φέραμε καταρχήν το Λούνα Πάρκ στο Δημοτικό Σχολείο. Είχε ένα μεγάλο αποτέλεσμα, όλοι οι επαγγελματίες το χάρηκαν αυτό το πράγμα, γιατί δόθηκε μια κίνηση μέσα στην αγορά της πόλης μας, ικανοποίησαμε ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών και αναβάσαμε και την κίνησή τους αγοραστικά, πιστεύω. Συνδέσαμε τον πεζόδρομο, ο οποίος δουλεύει με ψισταριές και με σουφλάκια και τα λοιπά και με ουζερί, και στη συνέχεια όλο αυτό το κομμάτι συνδέεται με το Λάμποβο, με το πανηγύρι. Φέτος οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Εμείς πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τακτοποιήσουμε όλο τον κόσμο, αυτός που έρχεται από μακριά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι, γιατί πραγματικά έχουν να κάνουν με το Δήμο και όχι με κανέναν άλλον. Έχω να πω το εξής πράγμα, ότι θέλω να πω ότι ο Δήμος μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε, την οικονομική κρίση κτλ., το πανηγύρι θα δώσει κάποια χρήματα μέσα στην πόλη μας, σε κάποιους επαγγελματίες κτλ. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι μικρό, να το πω έτσι, ή μεγάλο για κάποιους, το οποίο δεν δουλεύει το Λάμποβο. Αν μετρήσουμε τα υπέρ και τα κατά, πιστεύω ότι συμφέρει να υπάρχει ο Λάμποβος και να γίνεται κάθε χρόνο. Κύριε Γούση, από ό,τι θυμάμαι, τα καθαρά κέρδη του Δήμου πέρυσι και σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή ήταν περίπου στις 225.000. Τι προσδοκούμε για φέτος? Και με δεδομένο ότι πέρυσι είχαν καλυφθεί περίπου 400 παράγκες, θα έχουμε και φέτος την ίδια συμμετοχή? Πιστεύω ότι η συμμετοχή θα είναι η ανάλογη. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις, τουλάχιστον 150 ζητάνε θέσεις παραπάνω από πέρσι. Πιστεύω ότι θα καλύψουμε τις 400 θέσεις όπως και πέρσι και πιστεύω ότι τα έσοδα θα είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια. Να περιμένουμε για φέτος κάποια καινοτομία? Πιστεύω το καινούριο που θα είναι φέτος, το οποίο πέρσι δεν το είχαμε πιάσει καθόλου σαν Δήμος, είναι το εξής, ότι φέτος θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες μάλλον μουσικές βραδιές μέσα στην πόλη μας, Πέμπτη και Παρασκευή του Λαμπόβου. Επίσης ετοιμάζουμε ένα εκθεσιακό χώρο με τη συμμετοχή του Φιλοπρόδρομου Παραμυθιάς, το Φιλοζωικό Σύλλογο και κάποιους άλλους συλλόγους από τα χωριά μας, τα οποία θα στηθεί ένας εκθεσιακός χώρος στον πεζόδρομο, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι που θα έρχονται για το πανηγύρι θα μπορέσουν να βλέπουν και κάποια προϊόντα ντόπια ή εκθεσιακά μέσα στην πόλη μας. Αξίζει μάλλον να σημειωθεί ακόμα ένα πράγμα το οποίο έχω ξεχάσει, είναι ότι από πέρσι ο Δήμος έβαλε κρουνούς, δηλαδή για την άμεση αντιμετώπιση από την πυροσβεστική, στο χώρο όπου γίνεται το πανηγύρι. Έχουμε κάποια ενημέρωση ότι έχει προκύψει ένα πρόβλημα με τις άδειες παραμονής ορισμένων από τους αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν κληρωθεί κιόλας. Τι προβλέπετε να γίνει σε αυτό? Σε αυτό έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό. Ήδη μας έχουν ενημερώσει σαν Δήμος ότι όσοι δεν έχουν άδεια παραμονής θα διώχνονται από την αστυνομία. Ήδη η Δήμαρχός μας η Σταυρούλα Ιμπραήμη έχει ενημερωθεί από τον ταξίαρχο της αστυνομίας και στα Γιάννα και στην Οικουμενίτσα τι πρόκειται να συμβεί. Εμείς σαν Δήμος, όσοι δεν έχουν άδεια παραμονής, δεν πρόκειται να τους βάλουμε στο πανηγύρι. Και αυτοί που έχουν κληρωθεί, ένας, δύο που είναι ή τρεις, δεν θυμάμαι, θα τους επιστρέψουμε τα χρήματα και θα βγουν από το πανηγύρι. Δηλαδή η αστυνομία την πρώτη μέρα θα έρθει στο χώρο που θα γίνει η εμποροπανήγυρη και θα ελέγξει τις άδειες? Από την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσει το πανηγύρι, τις πρώτες ειδικά δύο μέρες, θα γίνεται έλεγχος και από το Δήμο και από την αστυνομία και από τη security.
Και εφόσον προκύψει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τη θέση την παίρνουν επιλαχόντες που προέκυψαν από την κλήρωση? Ακριβώς αυτό θα γίνει. Όποιες μείνουν κενές θέσεις, αν βρούμε κάποιον ο οποίος δεν έχει άδεια παραμονής και τον βγάλει η αστυνομία, αμέσως θα καλέσουμε τον πρώτο επιλαχόντα για να συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη. Όσο αφορά τη συμμετοχή του κόσμου, τι προσδοκούμε για φέτος? Θα έχουμε κάποια αύξηση στην επισκεψιμότητα? Μπορώ να πω ότι και πέρσι ο Λάμποβος πήγε πάρα πολύ καλά και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω φέτος θα πάει πολύ πιο καλύτερα ο Λάμποβος. Και ένα πράγμα θέλω να πω, ότι ήδη εμείς σαν εμπορικός σύλλογος ενημερώνουμε συνέχεια τους επαγγελματίες της πόλης μας να ξεκινήσουν να κάνουν προσφορές. Να κάνουν προσφορές όσον αφορά τη βδομάδα του Λαμπόβου, ώστε να αυξηθεί και λίγο ο τζίρος τους, ο οποίος, από ό,τι ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιεσμένος. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει κάποιος λόγος για όσον αφορά τις παράγκες να γίνουν με υλικά του Δήμου. Και μάλιστα είχε ακουστεί για λιώμενες κατασκευές, οι οποίες θα είναι στην κυριότητα του Δήμου. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Προβλέπεται να γίνει κάτι? Τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πέρσι που ξεκινήσαμε σαν Δημοτική Αρχή, ήταν στο μυαλό μας να κάνουμε την κατασκευή, μάλλον την προμήθεια της ξυλίας, της λαμαρίνας και όλων των υλικών από την πλευρά του Δήμου, να αγοράσει δηλαδή ο Δήμος όλα αυτά τα υλικά. Όταν φτάσαμε σε ένα σημείο αγοράς, δεν θυμάμαι περίπου, ήταν στις 120-130 χιλιάδες, ήταν πολύ ψηλό το κόστος, κάπου σταματήσαμε γιατί ήταν μεγάλο το κόστος αγοράς. Προβλέπεται όμως, δεν το έχουμε αφήσει αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή, ίσως του χρόνου, ίσως τον άλλο χρόνο, πιστεύω να το ξαναδούμε το θέμα με καλό μάτι και να μπορέσουμε και με τους κατασκευαστές, τους δικούς μας, τους παραμυθιώτες, να έχουμε μια καλή συνεργασία ώστε να το κάνουμε εντελώς τελείως μόνιμα στο πανηγύρι. Τέλος, θέλω να πω το εξής, ότι το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου, με τη γνωστή ονομασία Λάμποβος, θέλω και φέτος να σας πω να το επισκεφτείτε, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να φάτε και όλη αυτή η εβδομάδα να σας μείνει στο μυαλό σας για όλο το χειμώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.